Να πάρουμε λεφτά. Εντάξει, αφού ξέρεις, το στοίχημα είναι τα πάντα. Ναι. Είσαι 3-1 από το παιχνίδι. Δεν ρίσκαρε ο Ουκρανός. Το έβλεπα. Οι γυναίκες τους ρισκάρουνε. Το έβλεπα. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Άγιαξ. Δεν μπορούσε να κάνει γκολ. Ναι. Όχι. Απλά το... διαχειρίστηκε το μάτς και πέρασε εύκολα. Ναι, ναι, είπε να το κλειδώσει. Πέσαμε σε αυτούς. Οι Ολλανδοί είπαν να κλειδώσουν. Δεν πέρα, κλειδώσουν. Τα σπίτια δεν τα κλειδώνουν. Χθες γίναν κι άλλα μαγικά. Η Δυναμό Ζάγκρεπ προηγείται στο ημίχρονο, ναι, και δέχεται δύο γκολ. Ναι, τον μετά, από το Young Boys. Από το Young Boys. Η οποία βέβαια είναι πρωταθλήτρια Ελβετίας. Όλα έχουν τα όρια τους. Ναι, αλλά Young Boys. Young Boys, ναι. Είναι είσαι προπονητής σαν ζωή. Το χειρότερο είναι η Βίτη, φίλε, το μεγάλο διπλό που δίνεις. Το μπαίνει... ακούμπησα. Το ακούμπησα. Όχι το ακούμπησες απλά. Άμα, ναι. Όχι το ακούμπησες απλά. Ναι. Μετά το 1-1, φίλε. Τους είδες από το 77 και μετά κάνανε δύο κλασικές ευκαιρίες. Και αυτό το παιδί τελικά που είναι καλός θεματοφύλακας και αναφέρομαι στον Μπάρκα. Τους βοήθησε τα μέγιστα. Στο πρώτο ημίχρονο τη μεγάλη απόκριση που κάνει. Στο φάουλ. Στο φάουλ του Λάζοβιτς. Και γενικότερα ενέπνευσε μια σιγουριά. Τέλος πάντων, μας νίκησε. Τέλος πάντων, θα τα μοιραστούμε τα χρήματα με, ναι, την ΑΕΚ. Χαλάλη της. Πώς το λένε. Μας νίκησε η Goalbet. Μας νίκησε. Η Goalbet κάνει νίκες. Ναι. Αλλά κάνει και μεγάλα, μεγάλα λάθη σήμερα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς, κυρία Goalbet, ναι, επειδή είσαι κορυφαία στοιχηματική εταιρεία και επειδή σε λίγο θα γίνεται χαμός από τους πελάτες. Έτσι, να δίνεις τον ΠΑΟΚ 3-41. Είναι λάθος. Τον Άσο. Είναι λάθος. Σε μια ομάδα με 22, ναι, νίκες στην έδρα της. Αυτό είναι 0 γκανιώτα ή Άγιος Βασίλης γκανιώτα? Είναι 0 γκανιώτα. 0. Ούτε είναι... λεπτό του ευρώ. Ναι. Παίζεις τον ΠΑΟΚ Άσο ή Άσο ή Μίχαον Άσο τελικό για τους πιο τολμηρούς. Όπως θα κάνω κι εγώ. Ναι. Τον οβολώ το καθένας. Δεν λέμε να καταστραφεί, να πουλήσει σπίτια ή να μην πουλήσει. Αλλά τώρα που το καλοσκέφτομαι, αν έχει δύο σπιτάκια. Ναι, συζητάμε τώρα, Σταύρο. Ναι, ναι, ναι. Αν έχει δύο σπιτάκια, βάζει το ένα, ναι, και αυτόματα βρίσκεται και με εξοχικό. Ναι. Τι με εξοχικό? Με εξοχικό πολυτελέστατο. Με εξοχικό. 3-41. Με εξοχικό που το σκεφτόμαστε να γίνει και καθημερινό, γιατί είναι σούπερ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν θα το πάρω στο παλιούρι. Όχι. Θα το πάρω λίγο πιο εδώ. Σε καμία περίπτωση θα το πάρει στην Καλλικράτεια. Στην Καλλικράτεια, όχι. Αυτά, εντάξει, ναι, δεν είμαστε, ναι, ναι, τίποτα. Εντάξει, Καλλικράτεια... Θα κάνει δώρα να έχει κάποιον Καλλικράτεια σε κάποιον άλλο. Θυμάσαι την ασθενέστερη οικονομική τάξη. Ναι, θυμάσαι ότι κάποτε η Καλλικράτεια ήταν. Πήγαιναν όλοι στο... για μπάνιο στην Καλλικράτεια. Δεκαετία του 80 ήταν το must. Ναι, ναι, Καλλικράτεια. Δηλαδή πήγαινε κάποιο στην γειτονιά στην Καλλικράτεια Σαββατοκύριακο. Και είχε και μια έπαρση, μια αίσθηση υπεροχή. Εγώ πήγα Καλλικράτηση που πήγε. Τραγικό, φίλε. Που τα φύκια ήταν παραπάνω δηλαδή από τα δέντρα. Υπήρχαν οι σημαίες, αυτές οι κάτι σωστή θάλασσα και όχι. Και αυτοί πρέπει να ήταν όλοι κόκκινοι, κομμουνιστικοί θα πέφτουν. Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σου πω. Όθωνα. Γιατί Όθωνας είσαι πραγματικά, φίλε. Καινοτόμος. Εντάξει, είσαι ο Όθωνας. Θέλω να δώσει κατευθύνσεις στο λαό που θα κατευθυνθεί στην Τούμπα. Βασικά, εγώ ένα πράγμα που είπα σε όλους, δεν μιλάτε σήμερα στις γυναίκες σας. Δηλαδή θεωρώ ότι η γυναίκα μισεί τον ΠΑΟΚ, δεν θέλει την ευτυχία σου την οπαδική, γιατί θεωρεί ότι συγκεντρώνεσαι σε αυτήν. Όχι στη γυναίκα σου, στην οπαδική ευτυχία. Δεν κάνει και λάθος. Δεν κάνει και λάθος. Δεν, ναι, κάνει και λάθος. Ναι, αλλά είναι εχθρός σήμερα, φίλε. Εγώ θέλω για πανταχού ΠΑΟΞίδη σήμερα, τα πολλά εκατομμύρια που είμαστε σε όλο τον κόσμο, ναι, να έχουν θετική αύρα. Θετική αύρα πάρα πολύ. Έτσι, καθαρό μυαλό. Καθαρό μυαλό πάνω απ' όλα, ναι. Όσοι θα παρευρεθούν αυτοί 28.000 μέσα στο γήπεδο. Να βοηθούν την ομάδα σε κάθε δευτερόλεπτο με έναν και μοναδικό στόχο. 18-19 Σεπτεμβρίου, οπότε είναι το πρώτο μάτς των ομίλων, να έρθει ή ο Μέση ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μας επισκεφθούν. Ναι. Ή ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ. Ας έρθουν. Καλώς να ορίσουν. Ναι. Καλώς να ορίσουν. Φιλαράκια με τον Μάρτιο. Είναι το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τελεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εντάξει, εγώ το έβαλα μέσα στα 5. Γιατί θεωρώ ότι το πρώτο. Δεν το έζησα. Το πρώτο μου είναι ένα χρονών. Του Γκουερίνου τον γκολ με την ΑΕΚ το 76. Εντάξει. Πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα είναι αυτό. Εδώ τώρα όμως, ναι, αλλάζουμε πέντε κατηγορίες. Στάτους. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Στάτους, ναι. Πηγαίνουμε αλλού. Εξφεντονιζόμαστε. Εξφεντονιζόμαστε. Δεν λες τίποτα. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν. Το θέμα είναι, φίλε, να είμαστε τσακαλάκια. Τσακαλάκια. Πρέπει να είμαστε τσακαλάκια. Πρώτα απ' όλα αυτό που σου είπα για τις γυναίκες το πιστεύω. Δεν τις μιλάς σήμερα, ρε αγόρι μου. Δεν τις μιλάς. Ναι, σαν τα Ιουλιανά. Ναι, δεν τις τα Ιουλιανά ξέρεις τι είναι. Τι? Η μεγαλύτερη γιορτή των ανδρών. Είναι όταν φεύγουν οι γυναίκες για τα εξοχικά, ναι, και οι άνδρες παντρεμένοι μένουν μόνο τους στα σπίτια τους και κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν τους υπόλοιπους 11 μήνες και πιέζονται. Παίζουν προ. Πιέζονται η νέα γενιά πολύ. Παίζει, ναι, προ. Ναι. Παίζουν προ. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Μην φανταστείς δηλαδή. Έχουν λιώσει το προ.
Τι βλέπεις λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι λάθος της Goldbet. Η Goldbet ναι, κάνει λάθος ή θέλει να δώσει χρήματα σήμερα. Θέλει να μοιράσει λεφτά. Σαν χριστουγεννιάτικο μποναμά. Ναι. Σου λέει, έχει μηδενική κανιότα στο ΠΑΟΚ Μπενφίκα, δίνοντας 3.41 στον Άσο, 3.41 στο Χ και 2.40 στο διπλό. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε σωστά σκεπτόμενος θα παίξει ΠΑΟΚ, θα πάει, θα πληρωθεί είναι αύριο το πρωί ή μετά τις 12 παρα 10. Μόλις ο διαιτητής, αυτός ο Άγιος άνθρωπος ο Γερμανός, που θέλουμε να πιστέψουμε ότι θα παίξει καλά. Ναι, ότι δεν θα είναι UEFA Μάφια. Να μας παίξει όπως την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια. Ναι, να παίξει καλά. Ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Από το να βοηθήσει... δώσει ένα πέναλτι ξανά αυτό που έδωσε στην Μπενφίκα, σε εμάς να το δώσει. Ναι, και αυτό γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην γίνει, δεν κατάλαβα. Σταύρο, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη δύναμη του κόσμου, αυτό το γνωστό, το κλασικό που λέμε, θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Και το έχω μέσα στο μυαλό μου, το είδα και στον ύπνο μου να σου πω, ότι θα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Αν προηγηθεί, μη φοβάσαι τίποτα. Θα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Αν προηγηθεί, έχει τεράστιο πυραυλάκι. Έχει τεράστιο πυραυλάκι. Εκεί είναι το κλειδί βασικά. Δεν ξέρω. Το βλέπω το ματς. Ότι θα γίνει το όνειρο που όλοι περιμένουμε τόσα χρόνια. Φίλοι, σήμερα θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό έχουμε, αλλά εγώ μέχρι να το δω να λύγει. Πολύ σωστή κίνηση και ανανέωση του συμβολέου του Λουτσέσκου. Εντάξει, ρε φίλε, τι άλλο να κάνει. Δηλαδή ο άνθρωπος. Τι άλλο να κάνει. Πήρε αυτό που το άξιζε. Τι άλλο, εγώ έχω ζήσει μέρα με μέρα την ομάδα. Τη μέρα από την Έστερσουτ και μετά. Όπου μου κάνει μια γιαγιά, δεν πειράζει τον γόρι έξω από το γήπεδο και θέλω να την πιάσω τη γιαγιά. Να την κοπανίζω το κεφάλι κάτω. Ναι, don't worry, γιαγιά. Don't worry, don't cry και τέτοια. Και αυτό το φιλικό χτύπημα, το αειδιαστικό της στην πλάτη. Ναι, ναι, ναι. Πω, τι σιχασιά. Τι σιχασιά. Αυτό δηλαδή. Πω, το κακομύρι μου δεν πειράζει, θα αλλάξω τα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή, ναι. Αυτό το βλέμμα. Εδώ εμείς έχουμε. Δεν μιλάμε σήμερα για αρνητικά πράγματα, για θετικά. Θα μιλάμε για μεγάλες προκρίσεις. Ναι, από τότε. Και σήμερα έχει τη μεγαλύτερη. Κάτσε λίγο. Σήμερα έχουμε 29 του μηνός. Ωραίο νούμερο να ξέρεις. Το νούμερο σου. Εκπληκτικό νούμερο. Σε σένα το έχω 29, ποντάρει. 29 ναι, θα γίνουν σε όλα. Σε σένα έχω ποντάρει σήμερα. Δηλαδή, 29 Μαΐου έγινε και η άλλος Κωνσταντινούπολης να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. 1453, το ξέρω. Το ναι. 1453. Τι άλλο έγινε 29. Μαΐου ή γενικότερα. 29. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε, πες ότι είμαστε το 2028, ένας δύο σημαίνει και άλλαξε ιστορία. Πήγες 10 χρόνια μπροστά, καλά ναι. Είσαι. Όχι, γενικά έχω το σύνδεμα. Τι άλλο έγινε 29 όμως, θέλω να μάθω. Τίποτα, ρε. Θυμήθηκα το Σάλμον που φορούσε το 29, τότε στα μαύρα χρόνια, ο οποίος προχθές έβλεπα ότι εκείνη τη χρονιά με 5 γκολ ήταν πρώτος σκόρερ. Ναι. Εκείνη την εποχή της Αρβέλας. Νοτιοαφρικάνος. Νοτιοαφρικάνος, πώς ήξε με. Ξανθός. Ξανθός, λευκός, έξυπνος, Νοτιοαφρικανός. Ναι. Τι συνδυασμός. Ο οποίος κορόιδευε συνεχώς το Ρουτ Κνόλ. Το στόπερ. Το στόπερ. Όπου υπάρχει το εξής παρασκήνιο. Έχω μάθει εγώ τώρα τι κάνει ο Κνόλ στις προπονήσεις. Στις πρώτες και ανοίγει ο Βιολίδης στο χοτέλ. Ναι. Προσπαθώ τώρα να εξηγήσω το στήριο. Φίλος μας μεγάλο επιχειρηματίας. Ναι. Προσπαθώ να εξηγήσω την παρέα μου ότι η παιδιά δεν υπάρχει ο Κνόλ. Αν την υπερβάλλεις πάλι έτσι, εσείς είναι στόκος. Λέω δεν υπάρχει. Ωραία. Τα δικά μου, ξέρεις με πιάνουν. Σε κυνηγάς και ήρεμα, στο θάνατο. Ωραία. Να μην μπορέσει να κουμπίσει την μπάλα παίκτη μετά. Τέτοια ψυχολογία τον δείχνει. Όχι, ρε, δεν τον ακουμπούσα δημοσίως. Ναι, ναι. Αλλά λέω, κοίτα τώρα θα κάνω, λέω. Και είχε μια χορεύτρια πάνω στο μπαρ. Τη λέω πάρε 50 και πήγαινε χόρεψε σε αυτόν μπροστά. Ωραία. Δεν είναι το 50. Πάει στην. Πάει χορεύτρια στη μούρη του, κολλάει στη μούρη του έτσι. Ναι. Και τον χάσαμε. Χάθηκε. Δηλαδή για κατά δύο ώρα δεν κουνήθηκε. Εντάξει και λογικό. Άρα είναι άνθρωπο. Άνθρωπο είναι, ρε φίλε, αλλά δώσε αντανακλαστικά κατά την κίνησή σου. Αυτό σου λέω δεν κουνήθηκε. Πηδώθηκε. Το μυστικό στη ζωή είναι να μην νομίζει ότι είσαι υπεράνθρωπο. Έτσι, να μην τολισμονεί αυτό, ότι είσαι άνθρωπο. Άνθρωπο είσαι, αλλά έχει αδυναμίες, έχει τα πάντα. Ωραία, μόνο αδυναμίε. Μόνο αδυναμίε έχει. Δεν υπάρχει αδυναμίε. Ναι, μόνο αδυναμίε. Εγώ, φίλε μου, όλη τη μέρα κάνω λάθη έτσι, και όλα τα χρόνια και πού κάνω και κανένα σωστό. Το σωστό ίσως κερδίζει. Φαίνεται στα ίσα 70. Και ανάλογα την περίσταση. ανάλογα. Μα εκείνη η μαγκιά. Σήμερα το σωστό θα είναι ο ΠΑΟΚ. Σήμερα είμαστε ψυχή και σώματι, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Με τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έτσι. Εμείς που έχουμε κάποια κιλά παραπάνω δεν τρώμε. Τον καφέ μου ξέρετε, δεν πήγα τον παραγγείλω να χάσω χρόνο. Αν δεν πιστεύει κάποιο, α πιστέψει σήμερα σε οποιαδήποτε θρησκεία. Ξεκάθαρα. Τα πάντα. Όλα. Όλοι να συνωμοτήσουν σαν αυτό το γνωστό νόμο. Έτσι, να συνωμοτήσει όλο το σύμπαν για να γίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμούμε. Εγώ βλέπω ότι συνωμοτεί και η Goldbet. Στοιχηματικά υπέρ μας. Ωραία. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Άλλο σημείο έχεις για σήμερα.
Εγώ δεν μπορώ, θα σκάσω. Τι σκέφτεσαι, για πες μου. Θα σκάσω γιατί χθες δεν πληρώθηκα. Κακό είναι αυτό. Κακό είναι αυτό. Και κακό είναι όταν τα ακουμπάς και δεν πληρώνεις. Ναι. Όταν θεωρείς, να τα έρχονται. Ναι. Θα μπορέσω να κινηθώ, κάνεις τη σκέψη. Πήρα την κόκκινη, εντάξει, να είναι καλά ο Λόπες, πήρα την κόκκινη. Α, δούλεψε κόκκινη. Δούλεψα κόκκινη. Φίλε, αφού βλέπω το παιχνίδι. Φαίνεται. Βρέχει κιόλα, γλιστράνε. Δύο μαύροι άλλοι. Άγιο πίσω. Παιδί το άλλο, κεφαλιά στον άλλο. Κεφαλιά στον άλλο. Ένα μέτρο. Ναι. Και τυφλό να είναι. Έχει λίγο πρόβλημα ο διαιτητής ναι. Με την όρασή του. Θα το δει αυτό. Θα το δει. Δεν μπορεί, δεν μπορούσε στα μάτια του. Έτσι είναι, έτσι. Ο Λιβάγια τι έκανε μετά. Μα καλά, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το Λιβάγια. IQ. IQ είπαμε. Κοκορετσιού. Το Αϊτχόβεν Πάτε Μπορίσοφ. Το Αϊτχόβεν Πάτε Μπορίσοφ. Πολλά λίγα είναι αυτό. Και έχουμε και την Σάλτσμπουργκ με τον Ερυθρό Αστέρα. Εδώ φίλε το έχω άσο και over. 0-0 από το παιχνίδι. Ναι. Εκεί είχε κάτι φόρα λίγο. Τρέχουν αυτοί. Πολύ καλή ομάδα. Ναι, τρέχουν αυτοί. Οι άλλοι Σέρβοι είναι μουλοχτοί, κάτι θα κάνουν. Δεν μπορεί. Θα σκοράβουν. Εγώ το πιάνω. Γκολ-γκολ το βλέπω τη Σάλτσμπουργκ. Θα βγουν. Γκολ-γκολ βλέπω την ΑΕΚ χθες. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν μεγάλη. Εύνοια μεγάλη πέρασε. Πολύ μεγάλη εύνοια. Έτσι το μάτς που ήρθε δεν ήταν για 7-50 το διπλό. Με τίποτα, λάθος ήταν. Δεν και αυτό το παίξα κι εγώ. Αυτή η Βίντι 7.50. Εγώ πάντα εγώ παίζω βάση ποσοστών. Δηλαδή. Ή τον Μπενφίκα πάω και 7.50 το διπλό. Και εκείνο. Και εκεί λάθος ήταν. Και το έχει δύο πάνω από 2,5 φράγκα. Εντάξει. Ναι. Άστο. Πάω και δεν χάνει, ρε φίλε. Οι άνθρωποι είναι ιεραπόστολοι. Άγιοι άνθρωποι δεν θέλουν να κερδίζουν μόνο. Θέλουν να κάνουν και επαναφορά των χρημάτων. Καλά. Αναμόχλευση. Όλο, ανακύκλωση. Σε όλα ισχύει αυτό. Έτσι. Σε όλα ισχύει. Δεν γίνεται, φίλε, να είμαστε σε μια δουλειά κολομά μόνο εγώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν γίνεται, θα τελειώσει. Δούνε και λαβίν. Δούνε και λαβίν, όπως είναι τα πάντα στη ζωή. Δούνε και λαβίν, ακριβώς. Σε αποθεώνει ένας που κατάλαβε ποιος είσαι. Μάλλον από τον Πάκεχαμ θα είναι και αυτός. Τον ξέρεις αυτό, ναι. Αυτός είναι. Αντιβασιλέας. 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 Είναι αντιβασιλέας. Ναι, ναι, ήταν στην αυλή. Ήτανε. Ήτανε. Ναι, ναι. Υπεύθυνος. Δεν είχα υπεύθυνο τύπου. Τον είχες υπεύθυνο τύπου. Υπεύθυνο του τύπου, ναι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Τι? Η ομάδα μόλις θα κερδίσει και υποκριθεί σήμερα. Πόσα λέμε, μη γίνει κανένα, μη σκεφτούν. Μακριά και από εμάς, μακριά. Όχι κακές σκέψεις. Όχι κακές σκέψεις. Τίποτα. Δεν μπαίνουμε στο γήπεδο και τελειώνει το παραμύθι. Μπαίνουμε στο γήπεδο. Παίζουμε όλοι αγόρι μου. Έτσι. Παίζουμε όλοι. Όλοι συμμετέχουμε με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Να απολαύσουμε λίγο, να βάλουμε ύμνο ΠΑΟΚ. Ύμνο ΠΑΟΚ, πολύ καλό. Ύμνο ΠΑΟΚ. Σήμερα θα παίζω την ώρα. Η υπομονή είναι αρετή. Η υπομονή είναι αρετή. Α. Παουξάκι είναι. Να μην τα παουξάκι, εγώ θα το είχα ακούσει 12 φορές μέχρι τώρα. Χθες είδα ένα παιδάκι μικρό στο δρόμο, γύρω στα 5-6 το απογευματάκι, γελούσε από την ψυχούλα του. Το λέω αγοράκι, μόνο πάω ξέρει μπορεί να είσαι. Ναι, μου λέει. 100%. Ναι, μου λέει. Και δίπλα του ένα στεναχωρημένο παιδάκι. Ναι. Δεν λέω ότι η ομάδα ήταν. Ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε όλοι. Από αυτά τα παιδιά που δεν τα μιλάνε στο δημοτικό. Ναι, εγώ το κάνω με τις κόμενες αυτό. Για πες. Καταλαβαίνω ποια είναι οκ και ποια είναι ξινή. Φυσιολογικές είναι, έτσι γνωστό. Ναι, έτσι μπράβο. Βάλ' το να παίξει. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου. Θέλω που παίζει ο ύμνος, την ώρα που παίζει ο ύμνος, πες τι κάνουμε σε αυτόν που βγάζει σέλφι στο γήπεδο σήμερα. Όχι, δεν είναι σήμερα Λούνα Πάρκ. Ναι. Πήγαμε το παιδί μας βόλτα, έλα να παίξει τα τρενάκια, έλα να παίξει. Τίποτα, δεν είναι σέλφι, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει καρδιά, ολοκληρωτική καρδιά, την οποία την αφήνουμε στο γήπεδο. Τελειώνει το μάτς, την παίρνουμε και φεύγουμε. Αφού πανηγυρίσουμε. Δεν γίνεται. Είναι εγώ σήμερα είμαι αγχωμένος. Είμαι αγχωμένος γιατί θέλω να γίνει αυτό που είπαμε. Το θέλω πάρα πολύ. Άρρωστα. Μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν. Ξέρεις τι παθαίνω εγώ. Εγώ όταν είμαι σε μία μέρα αγχωμένος όλη τη διάρκεια. Εγώ σήμερα είμαι αγχωμένος. Και εγώ είμαι. Να ξέρεις, δεν είμαι αγχωμένος σε ήττες τεράστιων χρηματικών ποσών. Έτσι. Το πνίγω μέσα μου. Ναι. Σήμερα το εξωτερικεύω. Και το άγχος το μεταφέρω και στους διπλανούς μου και είναι λάθος και αυτό που πάω να κάνω. Ενδόμηχα. Ακούω. Θα το φτιάξω τώρα. Φεύγοντας από εδώ, θα το φτιάξω. Εγώ τον εαυτό μου θα σου πω. Ναι. Όταν έχω άγχος όλη τη μέρα, την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι γίνομαι καλά. Αυτό εμένα με συμβαίνει με δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου. Οργανώνομαι για να κάνω κάτι, να ξέρω κάτι πολύ δύσκολο. Έχω άγχος πριν το γεγονός. Και την ώρα που γίνεται η συνάντηση, δεν νιώθω τίποτα. Είναι σαν να γεννήθηκα, σαν να είμαι άφθαρτος. Κάθομαι και ανταλλάσσω απόψεις, βρίσκουμε την άκρη, τη μέση, σε ό,τι γίνεται, σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Όχι, είναι κλασική μέρα, ρε φίλε, από αυτές που λες
πρέπει να γίνει δουλειά. Ναι, ναι. Τώρα, ποιο θα την κάνει, θα κερδίσω με αυτόν τον γκολ. Κοίταξε, κοίταξε, Στάβο μου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τους καλύτερους του παίκτες, πιο ποιοτικούς, τα δύο άκρα του, εγώ θεωρώ. Ναι. Το Μάτος και το Βιερίνια. Και οι δύο ξεχυλίζουν από ποιότητα. Είναι σπάνιο σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα να δεις τους καλύτερους του παίκτες, δεν είναι τα άκρα τους. Mm-hmm. Τα μπακ τους. Οι οποίοι δεν είναι μπακ τώρα. Το Μάτος, όποιος το πει δεξιμπακ, δεν είναι ο Γιαννάκης ο Γουνάρης που αναφέραμε. Ναι. Είναι ο Μάτος. Ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει την κεφαλιά του, θα σε δώσει την έξυπνη την πάσα του, θα κρατήσει την μπάλα. Λίγο τα νεύρα του να τα περιορίσει, το ξέρει και ο ίδιος, γιατί είναι έμπειρος. Εκεί που έπρεπε για να μην φάει κάρτα για να παίζει το έκανε, σήμερα, ναι, το έκανε. Το έκανε. Πιστεύω ένας ποδοσφαιριστής υψηλότατου μεγέθους, έτσι, υψηλότατου επίπεδου. Για το Βιερίνη, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Όσο ύψος του λείπει, όλα αυτά τα υπερκαλύπτει με όλα του τα άλλα. Ναι. Τα οποία είναι άπειρα τα θετικά του. Mm. Έτσι. Σήμερα όλο το μυστικό για μένα είναι τα χαφ. Ο Μαουρίτσιο και ο Γκάβιτσιο. Ο Μαουρίτσιο με τον Κάνιας. Αυτοί οι δύο. Θα είναι μακάρι αυτοί οι δύο να είναι πάρα πολύ καλοί, να είναι ακρογωνία η λύθη της ομάδος και να βοηθήσουν. Εγώ θα βάλω ένα ακόμα στην εξίσωση. Πασχαλάκι. Πασχαλάκι εννοείται. Φίλε τερματοφύλακας. Είναι, άμα τα βγάζει όλα, πέρασε. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Τι να κάνω τώρα. Που είναι τερματοφύλακας που μας κέρδισαν τα Γιάννηνα στην Τούμπα και είχαμε 31 τελικές. 31 τελικές. Πιστεύω ότι αυτό το μάτσο μπορεί να ήταν και περισσότερες τελικές από ένα πάω καπόλων Αθηνών. Αν θυμάσαι με τον Τζόρβα. Με τον Τζόρβα, τον Ορέστη. Που ακύρωσε καθαρό γκολ ο Κίζας. Στο 90 τόσο του Νέτσιτ. Καθαρό γκολ. Εκείνο το μάτσο έπρεπε να λήξει 18-1. Ναι. 18-1. Και πέναλτι χάσαμε νομίζω. Όχι, πέναλτι χάσαμε. Δεν χάσαμε. Δεν χάσαμε πέναλτι. Όχι. Αλλά ο Τζόρβα έπιανε, όχι τα out, τα corner έπιανε. Ναι. Απίστευτο. Είναι η μέρα. Είναι η μέρα που είναι εκείνο το Πασχαλάκι είναι χειρότερο από τον Τζόρβα. Ναι. Ρε φίλε τώρα στο μισό μέτρο πλασέ, να μην παίρνουν μέσα. Αν ο Πασχαλάκι είναι σε τέτοια μέρα. Ναι. Οι εμφανίσεις Πασχαλάκη τότε με τα Γιάννενα. Τζόβα με τον Απόλλων Αθηνών. Σαργάνη, σε γυρνάω πολύ πίσω 1981 μέσα στη Δανία. Το Φάντομ. Ενώ του Μανίκα, του Πανιωνίου στην Τούμπα. Δηλαδή, δεν γίνονται. Ο Αντώνης, ο Μανίκας. Βέβαια, βέβαια. Πολύ καλός θεματοφύλακας. Πάρα πολύ καλός. Δεν πήγε σε άλλη ομάδα. Όχι. Έμεινε στον Πανιώνιο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Αν λοιπόν ο Πασχαλάκης είναι καλά, έχεις κάνει ήδη. Ξέρεις ο Πασχαλάκης τι κλειδί είναι. Να το ζεστάνεις. Ναι. Δηλαδή να γίνει κανένα γέμισμα στην αρχή, να βγει να πιάσει, να αρχίσει συμμετέχει. Να ανεβάσει και την ψυχολογία του. Αυτό. Το έχει. Άμα τον ζεστάνει, ναι. Μετά μην τον φοβάσει. Ναι. Μετά μπορεί να τα βγάζει όλα. Αλλά για μένα πιο κομβικό από όλου, ξέχω από τον θεματοφύλακα που παραδοσιακά ρε φίλε είναι πιο κομβικό, στην κακή του μέρα. Καλύτερη να είναι όλοι, μπορεί να χάσει. Πρίγκοβιτς, φίλε. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι λίγο καλύτερα. Εμένα μου αρέσει. Του. Και εμένα μου αρέσει. Σε όλους αρέσει. Παίκτης που τελειώνει μία στις δύο τελικές. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή τα χαφ που να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Να κάνει 8-10 ευκαιρίες στο μάτς και να βάζει τη μία ή τις δύο. Κάνει τρεις ευκαιρίες, κάνει τέσσερις και ο Περίγκοβιτς θα σκοράρει πάντα. Έρχεται στον γκολ. Το έχει. Ναι, μας το έχει αποδείξει. Απλά είναι παιχνίδι. Εσύ το θες πιο συμμετοχικό. Ναι. Είναι παιχνίδι ναι. Που δεν έχει τη δυνατότητα. Εσύ α πούμε θα ήθελε και λίγο ακμόμ από το 50 και μετά. Εγώ θα ξεκινούσα ακμόμ. Και θα βάζα τον Περίγκοβιτς μετά το 60 μαζί με τον Μάλτα. Γι' αυτό και δεν είσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν λέω ότι έχω δίκιο. Ναι, έτσι, έτσι. Ωραία. Απλά έχω ξέρει τι λέω. Αυτό είναι η ελευθερία στο μείον, ότι θέλουμε λέει ο καθένας. Ναι, εγώ ξέρω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ξέρω ότι ο Πέλκας θα πιέσει πολύ. Ωραία. Και αν ο Πέλκας είχε έναν ακόμα να πιέσει γρήγορα. Ο Πέλκας να παίξει όπως παίζει. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Αυτός να είναι ο Πέλκας. Ναι, δεν το φοβάμαι αυτό. Ναι. Ωραία. Να έχει έναν ακόμα να πιέζει πολύ για να του χαλάσω το παιχνίδι. Και όταν θα χάσουν ανάσεις, να πετάξω τον Νουάρντα από τη μία, από τον πάγκο. Και τον Πρίγκοβιτς. Για να του τελειώσω. Έτσι θα το πήγαινα εγώ. Ο Λουτσέσκο το σκέφτεται αλλιώς. Σκέφτεται το ίδιο πράγμα με τον Νουάρντα που δεν πιστεύω να ξεκινήσει. Και εγώ δεν πιστεύω να ξεκινήσει. Εντάξει. Εγώ θεωρώ και ότι θα είναι καλύτερα να μην ξεκινήσει και να πάρουμε αυτά τα στοιχεία που μετά το 60 από τον Νουάρντα και να είναι ο Ελ Καντουρί που κατά την προσωπική μου άποψη είναι μέσα στου τρει κορυφαίε του ΠΑΟΚ μετά από του δύο που αναφέραμε. Είναι τόπρε, φίλε. Είναι παιχτάρα. Ο Ελ Καντουρί είναι ποδοσφαιριστή παντό καιρού. Απάτσι. Ποιότητα. Ξεκουράζει την ομάδα. Δες λίγο τις επαφές του με την μπάλα. Είναι ερωτικές. Την μπάλα τη χαϊδεύει, δεν θα τη χτυπήσει ποτέ. Τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Και τελευταία είναι και δημιουργικός. Αλλά όταν με τη Τρίπολη είναι η παλιά στο Σάχοφ. Εκεί είναι φίλο που κάνει την απόκριση στην καριέρα ναι, του. Ναι, ναι. Ωραία, εκεί είναι κεφαλιά ο Ζαμπά. Πάλι δική του φάση. Πάλι στο μισό μέτρο. Άμα δεν. Ο Καντουρί πέρσι είχε 6-7 assist που δεν γίναν γκολ. Είναι και κατέμιση. Δηλαδή καμιά φορά βλέπει τα νούμερα του και λε, φίλε.
Είπε τώρα μια μαγική λέξη. Εμείς θέλουμε ακριβώς το ανάποδο σήμερα. Α, από ναι. την καντεμιά να έχουμε και τύχη. Και τύχη ναι. Η τύχη, φίλοι μου, πίστεψέ με στη ζωή, παίζει απίστευτο ρόλο. Φαντάσου δύο άτομα να έχουν ακριβώς τις ίδιες ικανότητες, ναι. ηλικιακά να ξεκινάνε από κάπου και ο ένας να είναι τυχερός και ο άλλος άτυχος. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, μικρό, ο τυχερός θα έχει πάει στα ύψη και ο άλλος με τα ίδια ακριβώς προσόντα, χωρίς τύχη, θα είναι στα τάρταρα. Και θα αναρωτιέται το τι έγινε. Τι έγινε με παιδιά, εκείνο το ανάλογο, τον απαράδεκτο. Η γνωστή εύνοια που λες. Η εύνοια. Και να σου πω κάτι, γιατί να μην ξεκινήσει το μάτι το τρίτο λεπτό, να κάνει ένα σούτο πέλκα, να χτυπήσει ένα πόδι και να μπει μπάλα μέσα. Αυτό θα γράψει. 1-0. Γιατί δεν μετράνε αυτά τα γκολ. Ή μήπως τα σούτ τα καλά μετράνε παραπάνω. Όχι. Ένα γκολ. Ούτε έξω την περιοχή μετράει τρίτο. Όλα καλά. Ναι. Και μετά ελάτε. Εγώ πονταρώ σε μένε φάσει πολύ, να ξέρει. Για μένα είναι το δυνατό μα σημείο αυτό. Απέναντι σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει καλό που μιλάμε σήμερα τόσο πολύ για το παιχνίδι και αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Τι να πούμε άλλο, ρε φίλε. Αλλά είναι η μητέρα των μαχών. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει ότι πάμε στο γήπεδο και έχουμε ένα ρόλο όλοι. Και πρέπει να τον παίξουμε σωστά. Σωστά. Ως εκεί όμως ο καθένας το ρόλο του. Ρόλο. Όχι στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο εικοσάλεπτο. Πού την έδωσες. Γιατί δεν κάνεις τάκλινγκ. Πάνε πιο γρήγορα σε αυτόν. Καμιά γκρινιά, τίποτα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν θα πάω να κρεμαστώ στο κάγκελο όταν βγαίνει για ζέστα με ο θεματοφύλακας της Μπενφίκα. Έτσι. Δεν είναι δουλειά μου. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Εμένα δουλειά μου είναι αυτή που ακούν στο ραδιόφωνο. Άμα δω καμιά φορά, ξέρεις, καμιά φορά τι κάνουμε εμείς. Επειδή ξέρουμε ότι μας ακούν στις κερκίδες. Πετάω κανένα πάνω στη μετάδοση. Πολύ εκκλησία η Τούμπα αυτή τη στιγμή. Να ναι, μου βέβαια. Κατάλαβες. Μπάσκετ. Floor manager. Ναι, floor manager αυτό. Floor manager. Κανονικά πρέπει να πληρώνεις και σαν floor manager. Αυτό πρέπει λίγο να το δεις. Και είπαμε, Σταύρο, δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου τζάμπα. Τίποτα. Όχι, για τον Μπάκτα, εντάξει. Όχι. Εδώ θα σου πω ένα κάτι που κάναμε τζάμπα και θα λες. Θα φεύγουν οι μούτζες έτσι. Θα ναι. Ναι, έτσι. Θα βγάλεις τρίτο χέρι για να μου τζώσεις. Για να είναι 15. Μη μου πεις γιατί θα το κάνω. Θα το κάνεις, το ξέρω θα το κάνεις. Θα το κάνω. Πρώτο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα, πάμε να μελετήσουμε λίγο το κουπόνι του Colbert να δούμε τι θα παίξουμε. Εγώ παίζω 4-5-6, να ξέρετε, αυτό το σύστημά μου εμένα. 4-5-6, πολύ. Η διάδα, ναι. Σκέτη, με πάνω από 4 φράγκα απόδοση. Ωραία. Είναι καλό. Το ένα, το καλό μου. Δηλαδή ψάχνω στα 250 παιχνίδια, δύο. Βασικά έχω πρωταθλήματα που παίζω. Ωραία. Και από αυτά διαλέγω δύο. Και είπαμε στο στοίχημα αυτά που μας περισσεύουν. Αφήστε ναι. άλλους να παίζουν αυτά που δεν τους περισσεύουν. Ναι, εννοείται αυτό. Δεν θα χάνετε αυτά που έχετε, αυτά που δεν έχετε και αυτά που μπορείτε να βρείτε. Χάστε αυτά που έχετε. Ναι. Ή κερδίστε. Όταν αυτό. Κερδίστε, πατήστε τα. Παίξτε τα λεφτά μετά. Ναι. Στο παρολί γίνεται το κέρδος. Πάμε. Goal bet. Κόκκινο φωτάκι άναψε λοιπόν. Ας ελπίσουμε θα ανάψουν πολλά κόκκινα φωτάκια της Σαββόνα το βράδυ. Έτσι. Φοράς κόκκινα όμως. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι οι ποδοσφαιριστές μας σήμερα πρέπει να είναι εγωιστές, με σύνεση όμως. Με σύνεση. Γιατί και για αυτούς θα αλλάξουν όλα. Πρώτα απ' όλα το πριν θα είναι. Δηλαδή, αυτοί θα μοιραστούν 4 εκατομμύρια. Ωραία. Ο Άγιος άνθρωπος, και ξέρετε όλοι σε ποιον άνθρωπος έχει μοιράσει ήδη 2 εκατομμύρια. Τον έχω ικανό να πει: δεν θέλω τίποτα, πάρτε τα όλα εσείς. Πάρτε τα όλα. Ναι. Βάλτε φωτιά και κάφτε τα κατά το τραγούδι. Ναι. Όπως ο Σκομπάρ τότε που καίγανε. Για να συσταθεί κόλ και έκαψε 2 εκατομμύρια ευρώ. Απόλυτο είδωλο. Ναι. Απόλυτο. Κανονικά. Κρύωνε η COVID και έκαψε 2 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Και πόσα έτρωγαν οι αλουρέοι το χρόνο. 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σε τι λέω. Να κάναμε εκεί την εποχή έναν έβαν όλοι μαζί ένα τηλεμαραθώνιο κάτι για τον Σκομπάρε. Κάτι να το βοηθήσουμε το παιδί. Το παιδί στην πείνα ήταν. Στην πείνα. Πρέπει να μάζεψε. Το μισό χαρτί της Αμερικής, γι' αυτό παθαναμόκ αυτή. Δεν γινόταν. Γι' αυτό παθαναμόκ. Ένας φίλος μου έκανε επίσκεψη εκεί στην Κολομβία και λέει: οι μισοί τον αποθεώνουν και οι μισοί τον κυνηγάν ανελέητα, στο θάνατο. Έτσι είναι, φίλε. Αφού όποιος δεν ήταν, σου έλεγε ασίμι ή μολύβι. Σου έλεγε. Ασίμι, δηλαδή τα παίρνει για να κάνει τη δουλειά μου ή δεν τα παίρνει για να κάνει τη δουλειά μου, σε φυτεύω. Αυτό ήταν το deal. Ασίμι ή μολύβι ήταν το ερώτημα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν κάθονταν να κουραστεί, μήπως θα έπρεπε να συνεργαστούμε και... εμείς. Ναι, και ναι, αυτά συμφωνώ με αυτά που λες. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ναι, κάτι συμφωνούμε. Αυτό δεν το πει ποτέ. Ναι, ναι. Το συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ποτέ. Εδώ είναι, κύριε. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να είναι και παίκτη του ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Δηλαδή, είναι ασίμι ή μολύβι. Ωραία. Δηλαδή,
Κερδίζω, κάνω τη δουλειά μου, αποθεώνω με κονομάω. Τα παιδιά όλα φαντάσου πού θα πάνε τη δικιά τους την αξία ποδοσφαιρικά. Ναι. Αγωνιζόμενοι στο Champions League. Εκπληρώνουν τα μεγαλύτερα όνειρά τους. Κάποιοι που είναι μεγαλύτεροι δεν παίξαν και όλες ομάδες, δεν έχει παίξει ο Μίλος Champions League. Ο Μαωρίτσιο έχει παίξει. Ναι. Ο Βαρέλα νομίζω έχει παίξει. Μετρημένη στα δάκλα του μισού χεριού. Ναι. Όχι του ενός. Πρίγκοφτς έχει παίξει. Ναι. Πρίγκοφτς έβαλε και δύο γκολ στην Dortmund. Το θυμάμαι, με γκρι φανέλες στη Λέγκια. Ναι. Το θυμάμαι. Με εξωτερικό έχει βάλει ένα καλό και ένα στην κόντρα. Ας βάλει και ένα σήμερα και δύο βάλει σήμερα. Δύο σήμερα, φίλε, γιατί. Δύο. Πρίγκοφτς είσαι. Ένα τραγούδι. Και ένα αυτό το μισό μέτρο το όλο. Ένα τραγούδι τη Γαλάνη, τη Δήμητρα, λέει η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Αυτό πιστεύω ότι είναι σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Η πιο μεγάλη του ώρα στην ιστορία του. Γιατί ρε φίλε θα το έχει κάνει με εμφατικό τρόπο. Να έχει αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ελβετία. Δεύτερη, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια 9 πρωταθλήματα. Ναι. 8 πόσα έχει. Έτσι. Τη Σπαρτάκ, τεράστιο μέγεθο στη Ρωσία, είναι μέσα στι τρει κορυφαίε ομάδε. Ναι. Ό,τι και να πει, όσο κακοπροαίρετο και να είσαι, θα την κατατάξει στι τρει κορυφαίε ομάδε τη Ρωσία. Ναι. Και τρίτο την Μπενφίκα. Έπεσε τη Σαμπεζιλίδη, πέσε ο Μίλου, δε φίλε. Μια Μπενφίκα στην οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρασαν από εκεί και πάω τσάκι, έτσι. Κάναν τη δουλειά του. Ο φίλο σου ο Μαχαιρίδη. Ο Ντάφη. Πες μου την ιστορία με τον Ντάφη. Πώ, λοιπόν, ιστορία με Ντάφη. Είναι. Πότε παίζουμε το 1999 πρέπει να είναι. 99. Παίζουμε το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Προπονητέ είναι στη μια, στον μια άκρη του πάγκου καθόταν ο Γιούπ Χάγκεν. Ναι. Αυτό του συμπάγκελο, μετέπειτα ο γνωστότατο. Και στον ΠΑΟΚ ήταν ο Άρη Χάν. Χάνουμε 1-2 στην Τούμπα. Με αποβολή σκάνδαλο του Γουχού. Σκάνδαλο καλά. Και του έχουμε πατήσει, εντάξει. Πηγαίνουμε στη Λισαβόνα. Ο μεγάλο ΠΑΟΚ κάθεται και συμπεριφέρεται σαν τεράστια ομάδα κερδίζοντα 1-2 με δύο στημένα Σάμπερ και Μαραγκού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πηγαίνουμε στα πέναλτι. Χάνει το πέναλτι ο Τριαντάφυλλο, ο Ντάφη, ο Μαχαιρίδης. Ο τερματοφύλακας, ανοίγω παρένθεση και κλείνω, που αποκρούει το πέναλτι είναι ο Ένκε, ο οποίος αυτοκτόνησε πριν από 6 χρόνια. Άργησε 6 χρόνια. Αυτοκτόνησε ο άνθρωπος. Ναι. Κλείνω την παρένθεση. Και από αυτόν τον ΠΑΟΚ των 14 ποδοσφαιριστών, 16 πόσοι παίξανε στα δύο μάτς, ξεχωρίζουν λοιπόν ο Σάμπρι. Ο οποίος κάνει παπάδες. Μιλάμε για μάγο και εκπληκτικός. Και ο Χάγκες βγάζει συμπάθεια και έρωτα, έρωτα για τον Τριαντάφυλλο τον Μαχαιρίδη. Ναι. Τον αποκτάει λοιπόν η Μπενφίκα τον Ιανουάριο. Τον κάνει ένα εκπληκτικό συμβόλαιο για την εποχή. 100 εκατομμύρια δραχμών το χρόνο. Που ο Ντάφη σε εμά δεν πρέπει να παίρνει το 15. Πρέπει να παίρνει λίγο παραπάνω. Είχε έρθει από την ΑΕΚ, πρέπει να παίρνει κοντά στα 20. Ναι. Να φανταστείτε ότι ο Βρίζας έπαιρνε 28 εκατομμύρια το χρόνο. Τα οποία τα είχαν και όλα στον δρόμο. Αλλά καλά, άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Αυτό, αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Θα ανοίξουμε άλλη φορά. Αυτό θα ανοίξουμε άλλη φορά. Ναι. Αυτό είναι εκπομπέ ολόκληρη τα γενοχημία. Ναι. Και ο Ντάφη στα 17 παιχνίδια με την Μπενφίκα παίζει 16 εντεκάδες και μία αλλαγή το πρώτο. Ναι. Και θέλει να φύγει από το Μάρτιο γιατί δεν νιώθει καλά ψυχολογικά στη Λισαβόνα. Δηλαδή είναι δεν είναι στο Βούπερταλ. Ναι, στη Λισαβόνα. Μιλάμε, είχαμε μια επικοινωνία γιατί ήμασταν πολύ στενοί φίλοι. Το λέω, τι θέλεις εγώ, τι σου λείπει, καφετερία, καφετερία να ανοίξουμε. Θέλεις κάποιες κοπέλες αδελφικά να σε κάνουν παρέα, να σε κρατάνε όπως πρέπει για να είσαι κανονικός. Τι θέλεις εγώ με τόσα χρήματα. Λέει, όχι, θέλω να γυρίσω πίσω. Σαν να ήταν στον Γκαντανάμο. Και ενώ τελειώνει το πρωτάθλημά τους. Τελειώνει το πρωτάθλημά τους και θέλουν να πάνε άνθρωποι τουρνέ στην Αμερική. Στην Αμερική, λέω. Δεν είπα στο Βαλτότσι. Στην Ισία. Στη Συρία. Στη Συρία, στον πόλεμο, στον εμφύλιο. Ναι. Τους πέταξα, λέει Γιώργο, το κουστούμι μέσα στα μούτρα και ήρθε πίσω. Για να πάει πού? Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, ναι κύριε. Αυτά είναι. Πήγε στην Καλαμάτα. Πήγε στην Καλαμάτα. Δηλαδή η ζωή να σε συμπεριφέρεται τόσο απλόχερα. Έτσι και εσύ να είσαι ιδανικό αυτό. Τώρα τι λέει. Τώρα είναι, δόξα τω Θεώ, είχε νέα τύχη. Ναι. Είναι μια χαρούλα σε χωριό της Χαλκιδικής και περνάει μια χαρούλα. Ξέρω, έχει κάνει και μαγαζί και τέτοια. Άλλο λέω. Και να είναι από αυτό καλά που καλύτερα. Έκανε. Τώρα, λέει, λέει... τώρα λέει το μετάγνωσε σαν σκύλο. Ναι. Αλλά ο Δαλάι Λάμα ξέρει τι λέει. Τι λέει. Για δύο μέρες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για το χθες και για το αύριο που δεν ξέρεις τι θα σε ξημερώσει. Ναι. Ό,τι είναι να κάνεις είναι να το κάνεις σήμερα. Ναι. Το τώρα μπορείς να το διαμορφώσεις εσύ. Τι να το κάνεις. Θεός όμως σου λέει. Ο Γεωργάτος έπαιξε χρόνια. Και το έκανε το ίδιο. Φίλο, ο Γεωργάτος έπαιρνε και εκπληκτικά νούμερα όταν έφυγε. 1,2-1,3. Ναι. Ναι. Όταν έλεγε ολόκληρος Βιέρι, Κριστιαν Βιέρι, μέσα στα 10 κορυφαία σέντερ φόβολων των εποχών και έλεγε θέλω το Γρηγόρη να με κάνει σέντρες. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο. Και αυτός έφυγε. Εντάξει, αυτό είναι το ελληνικό.
Ο Γιωργάδος έπαιξε και 4 χρόνια. Έπαιξε, 2 και 2, 3 και 1. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Έπαιξε. Τον τάφησε το εξάμεινο. Τον τάφησε το εξάμεινο, φίλε. Να τον ακούσει το τηλέφωνο και λέει: δεν αντέχω άλλο. Και να λέω: πού τον βάλαμε, φυλακή τον έχουμε. Μήπως τον έχουμε μπερδέψει. Ναι, βέβαια. Επειδή είναι μια πόλη τώρα. Τι, τι. Ωραία πόλη. Αλλά ίσως θα καταλάβαινε ότι η Μπενφίκα θα βρισκόταν 19 χρόνια μετά στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Ήθελε να την κάνει κακό με την έλλειψή του από το ρόστερ της ομάδας. Κάτι. Τι ωραία τώρα να τον οντάφει. Ένα με ένα μαγικό τέμα που να βοηθούσε. Το φέρουμε μια μέρα. Ναι, ναι. Ντάφει το φέρουμε. Ναι, ναι. Ντάφει Θεός, δε φίλε. Εντάξει, Θεός. Αρχοντόπεδο κατά τα άλλα. Κανονικά. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά το ποδόσφαιρο, φίλε. Και ο Σάμπρη τον πήραμε στο καλοκαίρι. Βέβαια, ναι. Στους 6 μήνες τον πουλήσαμε. 6 μήνες τον πουλήσαμε. Και, νούμερο... και το deal ήταν εκπληκτικό. Ναι. Νομίζω, το μπορεί να κάνω και λάθος, 600 εκατομμύρια δραχμές πρέπει να πήρε η ομάδα και από τους δύο να καρπώθηκε. Ναι. Νούμερο πέρα από κάθε λογική. Τότε. 99, όχι τώρα που ένας μέτρος ποδοσφαιριστής κάνει 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, όχι, άλλα νούμερα τότε. Ναι. Άλλα νούμερα τότε και άλλο το ποδοσφαιρό το ελληνικό. Δεν υπήρχε Champions League τώρα. Ναι, δεν υπήρχε Champions League. Δεν ήταν η κονόμα η ποδοσφαιρική τόσο έντονη. Το marketing τόσο μεγάλο. Δεν ήταν. Άλλη εποχή. Άλλη εποχή αυτό που είπε. Ο Σάμπρη έπαιξε χρόνια εκεί. Ναι, πήγε σε μικρότερες ομάδες. Έπαιξε και στην Μπενφίκα και μετά. Μετά στη Μαρίτιμο. Έμεινε εκεί. Παιχτάρα αλλά Αιγύπτιος. Είναι όλοι το ίδιο κουσούρι, φίλε. Σου πω ιστορία, τα πήγα για Σικαμπάλα συνέντευξη στην Αίγυπτο. Α, ναι, πες το μου, θα μου αρέσει. Πάω, με στέλνουν προς τα Πηλιά. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει που είσαι στο Κάιρο. 19 χρονών ο Σικαμπάλα, 20 πόσο. 18 στα 19. 86 ο Σικαμπάλα, εγώ πάω το 4 ή το 5 είναι. Ναι. Ναι. Εκτός ότι μου λέει ο Πάοκ, ο φίλος σου ο Παπαβλαμίδης, μου λέει είναι στο Ασουάν, μην πας, μου τον έκρυβε. Καλά έκανε, τη δουλειά του. Ο Νίκος έκανε τη δουλειά του. Πολύ καλά έκανε. Εγώ έκανα τη δικιά μου. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η μαγική λέξη που λες. Ναι. Ο καθένας τη δουλειά του. Ναι. Δεν είπα τίποτα. Έτσι. Ο μάνατζερ του μου λέει επίσης είναι στο Ασουάν. Το Ασουάν ξέρει που είναι. Ένα ασουρέ, ξέρω εγώ το γλυκό. Ένα 800 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Δεν θα με βρίσκαν ποτέ, εντάξει. Τίποτα, τίποτα. Ούτε το δάχτυλο. Δεν τρώω όμως. Και πηγαίνω και βρίσκω τον πατέρα του Μέγκαχετ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ζάμαλεκ. Έχουμε κλείσει η Καμπάλα και Μέγκαχετ μαζί, τσαμπουκά. Εκεί στο μεταξύ, Γιώργο, είναι όλοι λαμόγια. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που είναι. Είναι η μόνη χειρότερη από εμάς που έχω γνωρίσει. Αιγυπτή. Χειρότερη. Να το βλέπεις, το μάτι τους. Το μάτι τους. Και πρόσεξε με, έδωσα λεφτά μέχρι και τον προπονητή της Εθνικής Ελπίδων. Εκεί βρήκα τον Σικαμπάλα. Για να του δώσω, για να τον φέρει στην προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων, ενώ ήταν παίκτης ανδρών. Καταλαβαίνεις τα σου λέω. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν και οι Έλληνες, χρηματίζονται και μάλιστα εύκολα. Πιο εύκολα από εμάς. Δηλαδή, ίσως το ζητάνε και οι ίδιοι. Εδώ είμαι, αδελφέ, δεν βλέπεις. Μας, ναι. Έχουν αυτό το. Τι θα πει η κοινωνία. Όχι, όχι, για όχι, πέντε δεύτερα. Όχι, όχι, διαφωνώ καθένα. Για πέντε δεύτερα. Πέντε δεύτερα. Δεύτερα. Ναι, δεν έχουν τίποτα εκεί. Για πέντε δεύτερα. Εγώ είμαι αυτό σου. Ναι, είπα, πέντε δεύτερα. Στην αρχή συζυγίζουν. Συζυγίζουν. Λίγο. Ωραία. Οι Αιγύπτιοι τα παίρναν όλοι. Εκεί που είχα τη δυσκολία λοιπόν μέχρι να φτάσω να τα δώσω στον προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, πάω στον πατέρα του Μέγκαχετ. Ο οποίος όμως θέλει να κάνω συνέντευξη στο γιο του. Αυτό έχει τον καημό του, πώς θα γίνει. Θα τον κάνω και το δικό σου λέω, αλλά πες μου που είναι ο άλλος. Μου έχουν πει στο Σουάν. Δεν σου λέω, είναι κολοπέδι μου. Μυστικό. Τι δεν μου λες, ρε, του λέω. Ήρθα από Θεσσαλονίκη στο Κάιρο. Κάνε τη μαγική κίνηση, ναι. Ναι, ναι. Δεν θα τον κάνω και το δικό σου. Ναι. Όχι μόνο το δικό μου, είναι κολοπέδι. Άκου εδώ τώρα, ρε. Ναι. Και επειδή αυτό ήταν ο μόνος που δεν τα παίρνει. Τι να τα δώσω στον αντιπρόεδρο τη Ζάμαλεκ. Έχει άτομο που δεν τα παίρνει. Στον αντιπρόεδρο της Ζάμαλεκ τι να του δώσω, ρε φίλε, 100 στάρικα. Ναι, όχι, δεν γίνεται. Εκεί τη δουλειά της, δηλαδή, ναι. Της Ελπίδων του δώσα 4. Ναι. Μου είχε πει τότε η Σπορτή. Απλά. Έχεις, όχι, αυτό είχε πλαφόν. Budget, αυτό είναι το budget, ναι. Αυτό είναι το budget. Αλλά για Κάιρο, με αυτό το ποσό την έβγαζε 6 μήνες. Ναι. Εντάξει, εδώ πήγαμε είμαστε... να το φάω σε 29 ώρες. Ναι. Αυτή η δουλειά. Και άκου τι μου έκανε ο πατέρας του. Όλοι οι ίδιοι εκτός από αυτόνα. Ο οποίος είχε στο γραφείο του. Το γραφείο του, τη φάτσα του και από πίσω έναν τοίχο τη φάτσα του. Ah. Έναν τοίχο όμως, όχι ένα πορτρέτο. Βέβαια. Τα πετσαρία ήταν η φάτσα του. Πρέπει να έχω και φωτογραφία, τη δείξω να κλάψει. Αγάπη του αυτού. Ναι, αγάπη του αυτού. Αυτό που λες που ξυπνάω και φτύνω τον καθρέφτη. Ναι, αυτά. Αυτά είναι τα κλασικά. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ναι. Αυτή είναι η Αιγύπτη, φίλε. Ο Άρντα είναι καλός Αιγύπτιος. Δηλαδή είναι κανονικός τρελός. Και θα είναι ακόμα καλύτερο σήμερα να το κολλήσει. Να το κολλήσει. Είναι κανονικός τρελός. Δεν κοιμάται. Είναι παντού, αγόρι μου. Δεν πίνει.
Αλλά σου λέει ότι εγώ κυκλοφορώ, δεν μπορώ. Εντάξει. Αλλά είναι καλός τρελός, γιατί είναι από καλή οικογένεια. Δεν υπάρχει δηλαδή μη τρελός, είναι όλοι τρελοί. Ο Σάμπρ ήταν τρελός και στο παιχνίδι του. Δεν έπαιρνε την μπάλα και περνούσε 12. Άμα είχε και δύο πόντου. Σαν παίζει ποδόσφαιρο γειτονιά. Ναι, αυτό. Αυτό κάνουν όλοι. Γι' αυτό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε μεγάλες οργανώσεις. Έχουν όλοι ταλέντο, αλλά κανείς μυαλό. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη φάρα. Πρώτα απ' όλα είμαι ο μόνος άνθρωπος που πήγε στην Αίγυπτο και δεν πήγε στις πυραμίδες. Πήγα Pyramid Street, έφτασα στα μπουζούκια. Δεν πήγε στις πυραμίδες. Μπήκα στα μπουζούκια. Βρήκα ένα Delta Force, κύριε αγόρι μου. Με το που βλέπω, κόβω φάτι στο αεροδρόμιο και να με βοηθήσουν. Και λέω: ένα να μου βρει στου καμπάλα, 4 κοστάρικα. Παράτησε τη δουλειά, ταξιδιωτικό πράκτορα. Παράτησε την κάρτα, μου βρήκε αμάξι και άλλου 3. Στο πήκε φύ τώρα, εντάξει. Δεν μιλάμε τώρα για γρηγοράδε. Αυτό 4 κοστάρικα πρέπει να με το τρίμηνο. Ωραία. Επανέρχομαι λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα σε κάνω. Έτσι, αυτά μου αρέσουν τα ερωτησούλε που σε κάνω, που αναμοχλεύει το μυαλό σου και ψάχνει να βρει. Θέλω να μου πει δύο Έλληνε ποδοσφαιριστέ. Που τα χρήματα που έχουν πάρει από το ποδόσφαιρο, διάρκεια να έχουν παίξει πάνω από 9 χρόνια, 10 επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να τα αξίζουν μέχρι τελευταίο λεπτό τη δραχμή ή του ευρώ στη συνέχεια. Ναι, δύο. Μίλο Σνάουτζερ. Το Σνάουτζερ λες. Ναι. Και ποιον ακόμα, ας πούμε. Παναγιώτης Κόρμπος. Έλα τώρα, περιορισμένο. Παναγιώτης Κόρμπος. Αυτή η συμβόλαια, φίλε. Και πάντα ήταν σημαντικό. Εγώ ξέρω ποιου δύο θα σου πω. Θες πιο top. Ναι, πιο top. Πιο top. Ωραία, άσε μας. Δηλαδή να έχω κάνει καριέρα σε λεπτό. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ένα ΑΕΚ, λεπτό, Παναθηναϊκό. Σπύρος Μαλαγκός. Είναι εμείς στην πεντάδα. Ναι. Εγώ οι δύο που θα πω είναι ο Ιεροκλής ο Στολτίδης. Πήρε μεγάλα συμβόλαια. Ναι, και ότι το τίμησε αυτό. Λέω ότι τα χρήματα που πήρε τα δικαιούταν μέχρι τελευταίο λεπτό του ευρώ. Τίμιος. Αυτό το γνήσιο ΠΑΟΚτσάκι που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αδιανόητο. Δεν πειράζει. Και ο δεύτερος, που τώρα θα έχουμε λίγο εντάσεις, ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα λεφτά του τα έπαιξε. Τα τελευταία δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ, όχι. Δες, τα κάνε λίγο, κάνε εικόνα στο μυαλό σου. Τα πρώτα του χρόνια στον ΠΑΟΚ, η χρονιά του στον Παναθηναϊκό, και αυτός εξαιρετικά τυχερός. Γιατί ήταν τυχερός, έτσι. Γιατί ήρθε. Σε διαβάζει το παρασκήνιο. Σαλπιγκίδη εννοεί, λέει. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Όχι. Σε αυτό ποντάρουμε σήμερα, να ξέρεις. Εντάξει. Άκου να κάνει δουλειά. Ναι, άκου τώρα να σε πω. Τον βλέπω λίγο. Ναι, ο Σαλπιγκίδης φεύγει από τον ΠΑΟΚ, πληρωμένος μέχρι τελευταίο λεπτό του ευρώ. Δεν ασχολούμαστε με τον τρόπο πώς είναι, έτσι. Πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Μέχρι εκείνο το σημείο τα βγάζει. Ο οποίος Παναθηναϊκός κάνει μια τετραετία εκπληκτική παίρνοντας και πρωτάθλημα. Ναι. Προστημένο, βέβαια. Έρχεται ο Σισε, αλλάζει θέση. Πάει δεξί, half extreme, έτσι. Ναι. Παίζει στον Παναθηναϊκό, έτσι. Φεύγει από τον Παναθηναϊκό και έρχεται στον ΠΑΟΚ, ρίσκο, με συμβόλαιο μικρότερο από τον εκπροσφέρει τότε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πίστεψέ με, τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξυκλώδες, από πολύ λιγότερο. Ναι. 300.000 λιγότερο το χρόνο ήταν. Ναι. Στην τετραετία ήταν ένα 200. Βεβαίως. Ένα 200 τα 2 τρίτα των Ελλήνων δεν τα δουν ποτέ. Όχι, τα 2 τρίτα. Ναι, τα 9-10. Και έρχεται στον ΠΑΟΚ, καταστρέφεται ο Παναθηναϊκός, έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό πληρωμένος μέχρι τελευταίο λεπτό το ευρώ. Και έρχεται στον ΠΑΟΚ που έρχεται ποιο? Ο Μεσσίας. Ο Άγιος άνθρωπος, να μην τα λέμε τα ίδια. Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα βγάλε λεφτά του. Θα τα δω τα νούμερα του τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν είναι. Στο λέω εγώ. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εικόνα που τον περνάει στο σπίτι του Χωσέμι. Εκεί τελειώνει. Λέω πρέπει να σταματήσει. Ο Χωσέμι, ναι. Ο Χωσέμι δεν πέρασε στο σπίτι στη ζωή του. Δηλαδή είναι στη γειτονιά. Στο Αλικάντε. Στο Αλικάντε. Είναι τι ο Χωσέμι, ο Χωσέ και ο Αρτούρ. Και κάνουν sprint. Δεν κέρδισε ποτέ ο Χωσέμι. Ποτέ. Δεν το ξεχάσω, το βαδιακό πάω κάστο. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να σταματήσει ο Δημήτρης. Αυτός είχε παίξει και στον Ηρακλή ο Χωσέμι, δεν είναι? Ναι, έχω Ηρακλή, Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, Ηρακλή και Λεβαδιακό. Ναι, πέρασε απ' έξω. Δηλαδή έχει πάει στη Λίβερπουλ. Είδε το Άνφιλντ πώς είναι. Όχι, έπαιξε. Έπαιξε. Σαν αυτό το Μακέντα που πάει να πάρει τώρα από τον Αθηναϊκό. Ωραία. Έχει μπει στο Άνφιλντ, έχει αγωνιστεί. Πας στον Ηρακλή, εντάξει, τεράστια διαφορά, δεν το συζητάμε, αλλά καταλήγεις στον Κομπότη, ρε φίλε. Είδωλο, να ξέρεις. Είδωλο. Αυτόν πρέπει να καλέσουμε μια μέρα, φίλε. Ο Κομπότης πολεμούσε στην πεδιάδα με τόξα και με βέλη αρχικά και μετά βγήκε και είχε κανονικά τα Λέοπαλτ, τα γερμανικά. Πάντσερ, Λουτφάνσα. Δεν τους βλέπει. Ναι, άστε.
Εγώ πιστεύω ότι είναι με όλους καλά. Δεν γίνεται αυτό. Χάρισμα είναι αυτό, να ξέρεις. Χαρισματικός. Δεν γίνεται με όλους καλά. Κάποιος έχει φάει. Ο οποίος Κομπότης, ακούς, είναι μέσα στο πάνθον των γνωστών μου. Με χρεώνει μία μεταγραφή, όποτε με βλέπει με κυνηγάει ενελέητα, του Χρήστου του Μαλαδένη στη Λιβαδιά. Είμαι σίγουρος ότι είχε σχέση. Ότι χώθηκες. Ο οποίος Χρήστος, έτσι. Θεωρώ, δικιά μου άποψη, έτσι, ότι είναι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει σε 8 μίνιμουμ θέσεις και να είναι καλό σε όλες. Εγώ πιστεύω ότι όλο τον άξονα. Απολάμβανε καθολικής εκτίμησης από όλους τους συναδέλφους του ποδοσφαιριστές. Αλλά... δεν θα ακούσεις από κανένα ποδοσφαιριστή ότι μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν ήταν εκ των κορυφαίων οπουδήποτε και αναγωνιζόταν. Από δεξί μπακ μέχρι σέντερφορ. Μην πειράσει τη γραμμή προς τα έξω τότε ήταν ο Χρήστος. Μόλις έβγαινε έξω από τις γραμμές. Δεν υπάρχει. Άστο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένας αγαπημένος μου προβληματικός ποδοσφαιριστής. Ένας. Τον αγαπάω πραγματικά και έχω να τον δω και χρόνια. Ζωγραφάκης. Πω, τι προτίμησες. Μεγάλη πληγή. Μεγάλη πληγή. Ναι. Αλλά έμαθα καλά ήταν. Μακάρι. Όλοι να είναι καλά. Και πιο καλά από όλους να είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ. Έτσι. Να φέρουμε σε επιτυχία το δύσκολο έργο το οποίο έχουμε. Φίλε, θα τα καταφέρουμε. Να το πιστέψουμε και τίποτα παραπάνω. Να μπούμε μέσα. Πάμε σαν άλλοτε. Πάμε σαν άλλοτε, περίμενε. Να γράψουμε ξεχωριστή ιστορία. Δηλαδή αυτή την πρόκριση στους ομίλους με ποια μπορούμε να τη βάλουμε. Με ποια μπορούμε να τη συγκρίνουμε. Δεν βλέπω. Τι εννοείς. Στη ζυγαριά λέμε, ποια μπορούμε να τη βάλουμε. Την Arsenal ήταν μια φανταστική πρόκριση, αλλά που πήγαμε από ένα γύρο στον άλλον. Δεν υπάρχει. Έτσι, του έφε, δεν υπάρχει. Εδώ είσαι, εδώ μπαίνεις στα χρυσάφια. Πηγαίνεις στον κόσμο των αστεριών. Είσαι ένα βήμα. Δηλαδή, φαντάσου μόνο τον εαυτό σου να κάνεις αναμετάδοση τώρα σε 20 μέρες στην Τούμπα και να λες ο Μέση που θέλει να περάσει, αλλά δεν. Ο Μέση που θέλει να περάσει. Πού να πάει, πού να πάει, θα πω. Ναι, πού θα πάει, θα πει. Όπως ο Τυρακόπουλος θες είπε σε κάποια φάση, περνάει αριστερά ένας της Βίντι και τον κόβει ο Μπακάκης και λέει και πού να περάσει από τον Μπακάκη. Σιγά ρε, δηλαδή, ποιος, ο κλόνος, ο αγρινιώτης κλόνος του Καφού και του Τουράμ. Από αυτές τις ατάκες στο podcast, εμένα μου έχει μείνει η ατάκα του Φίλιππα του Συρίγου, του συγχωρεμένου, το 87 στον τελικό του στο Ευρωμπάσκετ, όταν την έχει την μπάλα ο Γιαννάκης, τον φοβάται γιατί ξέρει ότι είναι επιρρεπής στο λάθος και τη δίνει, τελευταία δευτερόλεπτα, τη δίνει ο Γιαννάκης την μπάλα στον Γκάλι και λέει ο Φίλιππας, άντε πάτε πάρτε την τώρα από εκεί. Δηλαδή, πώς θα την πάρετε δηλαδή από εκεί. Του φεύγει το άγχος ότι έφυγε. Έφυγε από το Γιαννάκη. Γιατί αυτό είναι. Γιατί ξέρω την ψυχολογία της μετάδοσης. Εσύ δουλειά σου. Την ψυχολογία της μετάδοσης πολλές φορές αποθεώνω κάποιον γιατί μου φύγε το άγχος από κάτι άλλο. Κατάλαβες. Άντε πάντε πάρτε τώρα από εκεί. Άντε τώρα έχει την μπάλα, ξέρω εγώ, ο Κάνιας. Και πιέζεται. Μόλις τη δώσει και την πάρει ο Μαουρίτσιο που είναι πιο σίγουρος. Ωραία. Λέω και η μπάλα στα σίγουρα πόδια του Μαουρίτσιο. Έτσι, καταλάβες. Ναι. Είναι και λογικό. Λογικό, ναι. Συνδέεις το προηγούμενο με το επόμενο και βγάζεις και τη γλυκιά σου αγανάκτηση όπως πρέπει. Όπως πρέπει, γιατί δεν γίνεται. Μέσα στο παιχνίδι, αυτό τους έλεγα και πριν. Θέλω να κάνω μια φορά μια μετάδοση, χωρίς να είμαι στον αέρα, λέει, να γραφτεί απλά. Ωραία, θα ήταν αυτό. Και μετά τη μοιράζω μεταξύ φίλων. Αυτό θα ήταν πολύ ωραία. Ναι. Και να λες αυτό πραγματικά σκέφτεσαι. Αυτό πραγματικά σε πρώτο χρόνο, όχι αυτό που το φτιάχνεις. Όχι, ρε. Να βρίζεις, να κάνεις κανονικά. Μάνε, σπίτι και αυτά, όλα. Δεν φταίνει τίποτα. Αλλά συμβαίνει, τι να κάνει. Τι να, εννοείται δεν φταίνει. Δεν φταίνει τίποτα. Αλλά συμβαίνει. Όθωνα. Νεράκι περνάει η εκπομπή, βλέπει. Ναι, πραγματικά. Είναι πολύ ευχάριστη η παρέα σου, Σταύρο. Ξεκουράζομαι, σαν να είμαστε καφετερία και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Αχολητικό, φίλε. Αχολητικό. Ναι, αχολητικό. Το ραδιόφωνο είναι αχολητικό. Γιατί τώρα το επόμενο 7ωρο είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο, φίλε. Ναι. Και όπως είπες, μόλις θα γίνει σέντρα, φεύγουν όλα. Φεύγουν όλα, φίλε. Από πού θα το δεις? Θα πάω. Ναι. Θα πάω, δεν γίνεται. Θα πας κεντρική θύρα, θα πας στην. Ναι, κεντρική. Μόνο για δερμάτινο, δεν δουλεύεις κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Σουίτες και τέτοια. Θα τις επισκεφτώ. Θα επισκεφτείς, θα κάνεις ένα σουαρέ. Θα τις επισκεφτώ γιατί δέχομαι κάποιες προσκλήσεις και πάνω απ' όλο δεν είμαι αγενής. Το φίλο σου γνωστός με το βλέμμα το γεραδίσκο θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί με το γιο του. Έχει γιο. 4 χρονών. Ανέρε. Σάββαχο, τα έκανε μαζεμένα γι' αυτό. Τα έκανε μαζεμένα. 3-0 έκανε. Ναι, 3-0. 2-0 προηγήθηκαν τα κορίτσια και μείωσε με το αγόρι 2-1. Ναι. Εντάξει. Άσο ημίχρονο, άσο. Να του δώσει τα φιλιά μου. Εννοείται. Να του δώσει τα φιλιά μου. Εννοείται. Εμείς κάπου πάμε, εδώ λοιπόν. Θα δώσουμε τις κοιτάξεις στον κύριο του Ζαγόρα.
Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. 7 η ώρα ξεκινάει το pre-game με τον Κωστή Τσατσαρό. Και από τις 9 και μετά, εγώ με τον Γιώργο, 10 ξεκινάει το παιχνίδι για όσους χαθήκατε. Είμαστε εδώ πέρα. Εγώ μετάδοση στο γήπεδο, όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24, όλοι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.